μας σχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τις σπουδές μας. Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε και να μην επιτρέψουμε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο που ένα χρόνο τώρα με κλειστές σχολές. Κανένα μέτρο δεν πήρε για να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφάλεια. Κανένα μέτρο δεν πήρε η κυβέρνηση για να έχουμε καθηγητές, να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε χωρίς εμπόδια την τηλεκπαίδευση, να φτάσουν τα βιβλία στην ώρα τους, να μπορέσουμε να δώσουμε την εξεταστική χωρίς προβλήματα. Αντί αυτού πήρε μέτρα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες των φοιτητών, καμία σχέση δεν έχουν με την πρόοδο και κανείς δεν συμφωνεί με αυτά, με την αστυνομία στις σχολές μας, με πειθαρχικό για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, με την προσαρμογή όλο και περισσότερο των περιεχομένων σπουδών στις ανάγκες της αγοράς. Και γι' αυτό εμείς εδώ πέρα βγήκαμε να απαντήσουμε, δεν θα επιτρέψουμε να περάσει, ούτε και να εφαρμοστεί. Φέτος γενικότερα βιώνουμε μια τραγική κατάσταση. Εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση αποφάσισε να περάσει ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο. Οι μαθητές όμως σε συνεργασία με τους γονείς μας, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, για ακόμα μια φορά καταφέραμε να βάλουμε ένα stop σε όλη αυτή την κατάσταση. Είμαστε πολλοί, ο αγώνας μας έχει αποτέλεσμα. Απαιτούμε τα δίκαια αιτήματά μας επιτέλους να υλοποιηθούν. Γιατί ούτε τα 15 τμήματα που απαιτούσαμε, ούτε το να διοριστούν καθηγητές, ούτε καθαριστές δεν έχουν τα σχολεία μας μέχρι στιγμής. Θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία μας με ασφάλεια. Γι' αυτό κατεβήκαμε και σήμερα εδώ να δώσουμε αυτή την ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση και σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που διεκδικούμε ανοιχτά σχολεία. Διεκδικούμε το Υπουργείο να πάρει πίσω το νομοσχέδιο που βάζει περισσότερα εμπόδια στους μαθητές της τρίτης ηλικίου για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ζητάμε από το σχολείο, από το Υπουργείο να ικανοποιήσει εδώ και τώρα όλα τα αιτήματα των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, δηλαδή 15 μαθητές ανά τάξη, επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό, επιπλέον προσωπικό στην καθαριότητα, και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με ασφάλεια, με υγεία για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους μαθητές, ώστε να βλέπουμε την πορεία της κατάστασης της υγείας, και ταυτόχρονα εδώ και τώρα να εξασφαλίσει σχολικές αίθουσες με προγραμματισμό, ώστε την επόμενη περίοδο οι μαθητές να επιστρέψουν στην κανονικότητα, να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον που είναι τα σχολεία.